Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή χρονιά. Είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Μέσω του δίκτυο τηλεόραση ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του ο πρώην αντιδήμαρχος και στέλεχος της Συμμαχίας Αιρέων Γιώργος Καδής. Η ανεξαρτοποίηση του κυρίου Καδή για τους καλά γνωρίζοντες ήταν θέμα ημερών. Μάλιστα, είχε εκμυστηρευτεί την απόφαση του και σε ορισμένα μέλη της Δημοτικής Αρχής. Όπως τονίζει ο κύριος Καδής, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Ρυσάφης γνωρίζει την απόφαση του. Μπορείτε δηλαδή από την. Ναι. Βεβαίως. Την ανεξαρτοποίησή του από τη Συμμαχία Σεραίων ανακοίνωσε με δήλωσή του στο δίκτυο τηλεόραση ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Καδής. Ο μέχρι πρώτην ο σύμμαχος της παράταξης του Αλέξανδρου Χρυσάφη έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον συνδυασμό της Συμμαχίας Σεραίων, με τον οποίο εκλέχθηκε δημοτικό σύμβουλο, καθώς εδώ και καιρό είναι γνωστό πως έχει επέλθει ρήξη στις σχέσεις του μεταξύ του κυρίου Καδή και του κυρίου Δημάρχου. Η ανεξαρτοποίηση του κυρίου Καδή για τους καλά γνωρίζοντες ήταν θέμα ημερών. Εσείς της Δημοτικής Αρχής δεν είστε? Ακόμα λίγες μέρες. Ήδη θα είχα φύγει, άλλος έγινε το ατύχημα με το παιδί, γι' αυτό και είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο, το ήξερε. Μπορείτε δηλαδή από την. Ναι. Αποκτοποιήστε. Βεβαίως. Ο κύριος Καδής γνωστοποίησε στον Δήμαρχο Σερών την πρόθεσή του να ανεξαρτοποιηθεί πριν από ένα μήνα. Ωστόσο, λόγω του δυστυχήματος που είχε σημειωθεί στο ένατο δημοτικό σχολείο της πόλης, η συζήτηση και η ανακοίνωση της απόφασης του έμεινε στον πάγο. Ο ίδιος δεν θέλησε να αναφερθεί λεπτομερώς στους λόγους που τον εξώθησαν στην ανεξαρτοποίησή του. Ο λόγος, οι λόγοι. Θα δούμε. Τι έχουμε. Θα τα πούμε άλλη φορά. Να είστε καλά. Υπάρχουν θέματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ της δημοτικής εταιρείας. Υπάρχουν. Όπως. Θα τα συζητήσουμε. Άλλη φορά. Άλλη φορά πότε. Τώρα μου ρίχνετε τη βόμβα και μου λέτε θα τα πούμε. Στο δελτίο ειδήσεων. Άλλη φορά. Να είστε καλά. Το γνωρίζει ο Δήμαρχος ότι θα είναι εξαρτητικό. Ναι, το γνωρίζει. Έχει ενημερωθεί. Το γνωρίζει, ναι. Οι συνάδελφοί σας, ο κύριος. Το ξέρουν όλοι, δεν είναι τίποτα κρυφό. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Εδώ και καιρό, όχι τώρα. Άρα τις επόμενες ημέρες περισσότερα. Έτσι λέω. Θα πάει το Δήμαρχο, τον είπα. Αλλά έγινε το ατύχημα με το σχολείο. Και είπαμε πιο μετά. Πέρασαν και οι γιορτές, τελειώνουν. Ο πρώην αντιδήμαρχος και στέλεχος της Συμμαχίας Αιρέων είναι σίγουρο ότι θα κατέβει στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς δεν απέκρυψε το γεγονός ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με υποψήφιους δημάρχους, χωρίς όμως να έχει δώσει τα χέρια κάπου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δίκτυο τηλεόραση, ο κύριος Καδής αναμένεται να είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γιώργου Τσιμερίκα, ώρα ευθύνης. Ανεξάρτητος θα προσχωρήσετε κάπου εσείς, θα κάνετε? Δεν έχει να προσχωρήσει τώρα πουθενά. Θα ήταν εξάρτητος δημοτικός. Εξάρτητος στις εκλογές έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό. Δόξα τω Θεώ, συνδυασμοί γίνονται. Υπάρχουν υποψήφοι. Να δούμε. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς, ότι υπάρχουν υποψήφοι νέοι, νέα πρόσωπα? Υπάρχει. Από το συνδυασμό του Φωτιάδη, κυρία Βαρβάρα, νέο άτομο, η Μητριάγκα. Και ο Σιμερίκας που θα ανακοινώσει. Τις επόμενες μέρες. Και ακόμα ένα συνδυασμός θα γίνει λογικά. Έχετε στις συζητήσεις με αυτούς τους καθημερινά, ξέρεις, αυτά τα θέματα παίζουν. Θα δούμε. Τι ήταν αυτό που σας κάνει να ανεξαρτοποιηθείτε? Τώρα τέτοια μέρα μην με ρωτάς τέτοια, θα τα πούμε άλλη φορά. Να είστε καλά. Για την απόφαση της ανεξαρτοποίησης του κυρίου Καδή ερωτήθηκαν ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Δημήτρης Μερετούδης και ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος. Ο κύριος Γάτσιος επιβεβαίωσε ότι ο συνάδελφός του θα προχωρούσε στην απόφαση αυτή. Συνάδελφος είναι, αν θέλει να ανεξαρτοποιηθεί είναι δικαίωμά του. Από εκεί και μετά εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Εσείς το γνωρίζατε αυτό? Το ότι θα ανεξαρτοποιηθεί, όχι, δεν το γνώριζα, τώρα σήμερα το άκουσα. Ήταν μια περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά επίσημα δεν το. Είχε υποθεί δηλαδή παλιότερα? Νομίζω είχε υποθεί παλιότερα. Να μην λέμε ψέματα, δεν γνωρίζαμε ή δεν ακούγαμε. Όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν κάτι που ακουγόταν. Από εκεί και πέρα, δική του η απόφαση και αυτό που έχω να πω ότι όλοι κρινόμαστε με τις πράξεις μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το πώς θα κρυθεί και ο κύριος Καΐς από τη δική του. Ξέρατε ότι θα είναι εξαρτητή. Κοιτάξτε, μου είχε πει ότι το σκέφτεται, ότι θα προχωρήσει όμως αυτό, όχι, δεν το γνώριζα, το έμαθα και εγώ σήμερα από τις δηλώσεις.
Σε αναμονή των εξελίξεων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής βρίσκονται τουλάχιστον 225 δήμοι της χώρας. Η απόφαση έκρινε αντισταγματικές τις διατάξεις με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των δύο βασικών επιτροπών των Δήμων, προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου. Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις, οι οποίες θεσπίστηκαν το 2019 και έφεραν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των δύο βασικών επιτροπών των Δήμων, προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις του τότε Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου είχαν επιφέρει δύο βασικές αλλαγές. Αφενός, μετέβαλαν τον τρόπο συγκρότησης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε αυτές πως η πλειοψηφία θα ανήκει στην παράταξη με την οποία εξελέγει ο Δήμαρχος. Αφετέρου, προέβησαν σε μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Οικονομική Επιτροπή. Οι διορθωτικές αυτές νομικές παρεμβάσεις κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικές, μεταξύ άλλων για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες του Δήμου λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτουμένων ενδεχομένως και ευρύτερων συνενέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας. Εξάλλου, κατά τον χρόνο ψηφίσεων των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή της απλής αναλογικής, προκειμένου δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος μια τόσο σοβαρή παρέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων. Με την πρόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, ήταν νόμοι οι οποίοι έγιναν για να βοηθήσουν την κυβερνησιμότητα, ναι, των Δήμων. Αυτή ναι, ήταν η αλλά ιδεολογία. Λέμε ότι το Σύνταγμα λέει ότι το κύριο όργανο διοίκησης του Δήμου δεν είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Mm-hmm. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να πάμε στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την λαϊκή βούληση. Την βούληση που έχει ο λαός μας πηγαίνοντας στην κάλπη. Τι εντολή έδωσε ο λαός πηγαίνοντας στην κάλπη? Ενώστε δυνάμεις για το καλό του τόπου. Άρα οι ρυθμίσεις των νόμων που έγιναν μετά τη Δευτέρα Ιουνίου του 2019, mm-hmm, μετά τις εκλογές, αλλοιώνουν την εντολή, τη λαϊκή εντολή. Σε αναμονή εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τις επιτροπές των Δήμων, βρίσκονται οι δημοτικές αρχές, προκειμένου διασφαλιστεί με κάποιον τρόπο η ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ μέχρι και τις εκλογές του Οκτωβρίου. Επειδή όμως εμείς ως Δήμος Σερών και κάθε Δήμος λειτουργούμε με βάση την νομιμότητα όπως αυτή καθορίζεται από τους νόμους του κράτους που ψηφίζεται στη Βουλή, δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση ή καμία άλλη εντολή αλλαγής του τρόπου λειτουργίας μας. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε μέχρι τώρα. Όταν από το Υπουργείο Εσωτερικών θα μας στείλουν εγκύκλιους εφαρμογής ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα αλλάξουμε και τον τρόπο λειτουργίας. Πλέον ουσιαστικά έχει τελειώσει η δημοτική περίοδος, mm-hmm, και με τον καινούριο χρόνο σε λίγο δεν θα μπορούμε ούτε να παίρνουμε κύριες αποφάσεις τα οποία θα επηρεάσουν πολιτικές αποφάσεις, θα επηρεάσουν τους Δήμους. Μην ξεχνάμε ότι εμείς από τον νόμο στις 8 Οκτωβρίου φέτος θα έχουμε δημοτικές εκλογές. Όσο αφορά για την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, φυσικά δημιουργεί κάποια δυσλειτουργία, κάποια δυσκαμψία, αλλά πρακτικά νομίζω θα προχωρήσουμε στο έργο που έχει μείνει. Γρήπη, κοκτέιλ λοιώσεων και στο βάθος κορονοϊός, κυρίες και κύριοι, πλήττουν ενήλικες και παιδιά. Το θέμα θα το συζητήσουμε απόψε το βράδυ τηλεφωνικά με τον ομίατρο Σερών, τον κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε όλους σας και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι υγεία και αγάπη σε όλους. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με το θέμα του κορονοϊού, κύριε Αναστασιάδη. Πόσο μας επηρεάζει και πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στην Κίνα και αν υπάρχει ανησυχία? Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι όσοι σε εμάς εδώ στην Περιφερειακή Ένωση και στην Ελλάδα το τελευταίο τετράμινο πεντάμινο είναι ένα κοκτέιλ, δηλαδή, πολλών ιώσεων. Δεν είναι και ιώσεων ιωγενών και μικροβιακών λοιμόξεων. Έχουμε έτσι μια γκάμα πολλαπλών ιώσεων και λοιμόξεων και μικροβιακών και ιωγενών. Mm-hmm. Δεν είναι ένα και δυο που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή το τελευταίο τετράμινο πεντάμινο. Τώρα όσον αφορά την Κίνα,
και το COVID από εκεί, προς το παρόν εγώ δεν θα ήμουν καθυσυχαστικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί στην Ελλάδα και οι εμβολιασμοί ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων εμβολιάστηκαν, γύρω στα 8 εκατομμύρια Έλληνες εμβολιάστηκαν και μεγάλος αριθμός νόσησης, πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Άρα έχουμε ανοσία σε μεγάλο βαθμό. Και τώρα τελευταία βλέπουμε συνέχεια νοσούν και παιδάκια μικρά, νοσούν πιο ήπια, από ότι υπάρχει η ανοσία και από τη στιγμή που έχει μια ανοσία δεν υπάρχει ο κίνδυνος τόσο της βαριάς λίμωξης. Ακόμα και να μας έρθουν κάποιες μεταλλάξεις από εκεί από την Κίνα, αν στοιχώς συμβεί, όπως μπορεί να συμβεί και στο γρίπη και στο COVID, δεν θα είναι στο βαθμό που θα μας επηρεάσουν βαριά. Μπορεί να μας επηρεάσουν στην οσυρότητα, δηλαδή να έχουμε παραπάνω κρούσματα μες στο χειμώνα. Εντάξει, αλλά δεν θα έχουμε βαριά νοσηρότητα, θανάτους πολλούς και βαριά νόση στις κλίνες και στις ΜΕΘ. Άρα με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Προφανώς στην Κίνα, επειδή ανοίγουν τα μέτρα τώρα, έρονται και ο κόσμος αρχίζει να ταξιδεύει, είναι επόμενο ότι θα έχουμε έτσι μια κλιμάκωση του COVID και σε όλη την ανθρωπότητα και στην Κίνα μέσα. Όπως έγινε και σε εμάς εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα όταν τα μέτρα σταμάτησαν να υφίστανται, να υπάρχουν. Είναι επόμενο, αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον COVID. Mm-hmm. Ωραία. Σε αυτή τη φάση σας εξήγησα τους λόγους γιατί θεωρώ ότι η κοινωνία μας έρθει και ο κόσμος έρθει σε επαφή με τον ιό. Σχεδόν όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή και εμβολιαστήκαμε και νοσήσαμε όλοι. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε τη βαρύτητα. Είπαμε, ο ιός δεν θα φύγει, θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον για το επόμενο έτσι κάνα χρόνο θα νοσούν τα πράγματα, θα κινούνται έτσι. Θα έχουμε νοσηρότητα, δηλαδή θα υπάρχουν φυσικά και κάποιοι θάνατοι. Κάθε χρόνο θα γίνεται κάποιος εμβολιασμός, μια αναμνηστική δόση το φθινόπωρο και νομίζω έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα για τον COVID. Σε ό,τι αφορά την γρήπη, κύριε Αναστασιάδη, δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κρούσματα γρήπης, να είμαστε γρυπωμένοι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί και στο παρελθόν, κυρίως τα Χριστούγεννα και από τον Οκτώβριο μέχρι τα Χριστούγεννα και λίγο παραπέρα, νιώθαμε κάποιοι ορισμένοι άνθρωποι αδιάθετοι, είτε με ένα πονοκέφαλο, γρήπη 4-5 ημερών. Εννοείται, κοιτάξτε, η γρήπη πάντα κάνει έξαρση Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Εκεί αυτούς τους 4 μήνες γίνεται η έξαρση. Ήδη ξεκίνησε η γρήπη να κινείται, βλέπουμε δηλαδή κρούσματα αρκετά. Θεωρώ ότι στα μέσα Ιανουαρίου προς τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε έτσι τη μεγάλη άνοδο της γρήπης. Κοιτάξτε όμως, η γρήπη δεν είναι μια απλή ιωσή όπως είναι που λέμε μια απλή ιωσή με ένα μπούκωμα ή ένα συναχάκι απλό. Η της γρήπης είναι στελέχη τα οποία φέρουν βαριά νόση πολλές φορές και ταλαιπωρούν τον πληθυσμό, το βλέπουμε και καθημερινά. Δηλαδή βλέπουμε άτομα να έχουν γρήπη με 4 με 8 μέρες πυρετό, να έχουν βήχα που να διαρκεί και 20-25 μέρες. Άρα αυτό δεν είναι ένα απλό συνάχι, ένα απλό μπουκουματάκι όπως μια απλή ιώση, είναι κάτι πιο βαρύ. Γενικά η γρήπη δεν είναι τόσο απλή όπως τη φαντάζονται πολλοί. Έτσι. Πολλά άτομα που βιώνουν τη γρήπη αντιλαμβάνουν τι σημαίνει γρήπη. Και γι' αυτό κιόλας συνιστούσαμε και συνιστούμε να εμβολιαστούν κατά της γρήπης. Mm-hmm. Τουλάχιστον να ευπαθείς ομάδες. Το να γλιτώσεις μια βαριά νόσηση με 5 και 10 μέρες ή 20 μέρες που να χρειαστεί να πάρεις και πολλά φάρμακα, νομίζω ότι το εμβόλιο είναι καλύτερο και φθηνότερο για να σε καλύψει τουλάχιστον να μην νοσήσει κάποιος βαριά και να την περάσει ήπια τη γρήπη. Θα έχουμε έξαρση το επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο οι λοιμώξεις που θα κυριαρχήσουν θα είναι η γρήπη, κυρίως κυριαρχεί το στέλεχος ήττα 3-2 και γενικά ο τύπου α της γρήπης. Θα είναι σίγουρα ο COVID που θα συνεχίσει να δίνει κρούσματα. Σίγουρα υπάρχει ο συγκητιακός ιός, ο RSV που προσβάλλει κυρίως τα παιδάκια με βροχιολίτιδες έντονες. Υπάρχουν και άλλες ιώσεις που κυκλοφορούν και σίγουρα θα δούμε το επόμενο διάστημα και μικροβιακές λοιμώξεις, όπως έχουμε δει τελευταίο διάστημα στρεπτόκοκκος να κυκλοφορεί. Όπως θα δούμε και μικροβιακές λοιμώξεις τύπου ας πούμε πνευμονίες, οτίτιδες, εγμορίτιδες, γιατί όταν υπάρχουν πολλές λοιμώξιώσεις οι οργανισμοί πολλές φορές εξαντλούνται, πέφτει η ανοσία του οργανισμού και μπορούμε να δούμε και μικροβιακές λοιμώξεις που κυρίως είναι πιο βαρύτερες αυτές και χρειάζεται παρέμβαση εκεί πέρα. Γι' αυτό καλό θα είναι, η συμβουλή θα είναι να παρακολουθούμε τα συμπτώματα και όταν δούμε ότι επιδεινώνεται λίγο η κατάσταση, κάτι δεν μας αρέσει, καλό είναι να ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό
πιο γρήγορα, πιο άμεσα, για να μπορεί να παίρνει κάποια αγωγή θεραπεία κάποιος, για να μην φτάνουμε σε στάδιο έτσι βαριάς νόσης και μετά είναι αργά και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Και καλό θα είναι, και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κι εγώ κάτι, αν βλέπουμε ότι συνεχίζει η γρήπη να υπάρχει, να μείνουμε έστω και 2-3 μέρες στο σπίτι και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω το έχουμε βιώσει, το ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε πλέον ο κόσμος με τον COVID έμαθε, αν και δεν τα τηρεί, έμαθε όμως πώς να προφυλάσσεται, δηλαδή να πλύσουμε το χεριόν, τη μάσκα, να αποφεύγουμε λίγο τις επαφές όταν νοσούμε, να καθόμαστε στα σπίτια ή να μεταφέρουμε τη λίμωξη σε άλλους. Έμαθε κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα ξέραμε χρόνια οι γιατροί και όσοι ασχολούμαστε στην την υγεία, αλλά ο κόσμος δεν τα ήξερε, και ο COVID πρόσφερε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Θα έλεγα, έμαθε ο κόσμος να κινείται πάνω σε αυτά, αρκεί να τα εφαρμόζουν, γιατί πολλές φορές δεν τα εφαρμόζουμε. Είμαστε πιο χαλαροί, όλος ο κόσμος είναι, και αυτό δημιουργεί την όλη κατάσταση της, το να υπάρχουν λοιμώξεις να κινούνται. Και είναι δύσκολο μες στο χειμώνα, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο να προφυλάξεις τον πληθυσμό, όσα και μέτρα και να πάρεις. Και μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια με τις μάσκες, με τις καραντίνες, επειδή δεν υπήρχε νόσηση του πληθυσμού, σκεφτείτε ότι 3 χρονών, 4 χρονών, παιδάκια κάτω δεν είχαν νοσήσει καθόλου, ούτε από γρήπη, ούτε από λοιμώξεις, RSV, COVID. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την έξαρση των λοιμώξεων, των ιογενών και των μικροβιακών, και η οποία θεωρώ ότι θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, εκεί βλέπω θα πάει, και νομίζω ότι μετά θα μπούμε σε μια ήσυχη περίοδο και του χρόνου πιστεύω και θα είμαστε πιο ήρεμα, όχι θα φύγουν οι λοιμώξεις, αλλά δεν θα είμαστε στη βαρύτητα που είχαμε φέτος. Φέτος εξαιρείται πολύ δύσκολη έτσι, η κατάσταση με τις ιώσεις, ειδικά στην παιδική ηλικία. Τα παιδάκια δεν σταματάνε να μην νοσούν. Έτσι. Συνέχεια μονίμως βρίσκονται σε μια κατάσταση νόσησης. Μάλιστα. Κύριε Σεζάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Είναι, ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Την ίδρυση δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης θα προχωρήσει μέσα στο 2023 ο Δήμος Εμμανουήλ Παπάς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη Βαΐα Βαΐδου ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας. Η δημοτική επιχείρηση θα στελεχωθεί με προσωπικό το οποίο πρέπει να έρθει στο Δήμο, καθώς αυτή τη στιγμή, ενώ το οργανόγραμμα αναφέρει πως θα έπρεπε να εργάζονται 110 υπάλληλοι, αυτή τη στιγμή οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι μόλις 50. Είμαστε αναγκασμένοι μέσα στο 23 να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας οργανισμό και να δημιουργήσουμε και εμείς, όπως οι περισσότερα, τα 2/3 των Δήμων στη χώρα, να δημιουργήσουμε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μια ΔΕΙΑ. Θέμα χρόνου ή καλύτερα θέμα εργαζομένων είναι η δημιουργία επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, με το Δήμαρχο Δημήτρη Νότα να ξεκαθαρίζει πως αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο 2023. Οι υπάλληλοι στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά είναι μόλις 50, με το οργανόγραμμα να αναφέρει πως θα έπρεπε να είναι 110. Εάν έρθει νέο προσωπικό, θα μπορεί να στελεχωθεί και η επιχείρηση ίδρυυσης. Αυτό θα το κάνουμε γιατί για να γίνει αυτό απαιτούνται και στελέχωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Βαΐδου, εμείς με στοιχεία που έχω από την υπηρεσία είμαστε 50 ακριβώς άνθρωποι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου, όταν το οργανόγραμμά μας είναι 110. Περιμένουμε στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, ο λίγων ημερών θα έλεγα, το πολύ πολύ ενός μηνός, τον πρώτο μήνα του Ιανουαρίου, να έρθουν 2 μηχανικοί, οι οποίοι έγινε προκήρυξη πριν από περίπου 2 έτη από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Θα έρθει ένας πολιτικός μηχανικός και ένας μηχανολόγος μηχανικός. Με το που θα έρθουν οι δύο αυτοί νέοι επιστήμονες και θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου μας, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς, γιατί είναι αναγκαιότητα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που στο μέλλον θα βρούμε, να κάνουμε και εμείς ΔΕΙΑ, όπως είπα, τα 2/3 των Δήμων όλης της χώρας. Αυτή τη στιγμή όσοι διαμένουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά πληρώνουν τέλη ίδρυυσης μία φορά το χρόνο, πράγμα βέβαια που θα αλλάξει με τη δημιουργία επιχείρησης ίδρυυσης. Τώρα με την υποστελέχωση που έχουμε στέλνουμε έναν λογαριασμό, χαμηλού κόστους βέβαια, πρέπει να το πούμε και αυτό, χαμηλού κόστους, δηλαδή εμείς θα σας πω, κυρία Βαΐδου, ότι για μια οικογένεια ενός ζευγαριού με 4 ανήλικα τέκνα, για την ίδρυυσή του αυτή η οικογένεια δεν απαιτείται να πληρώσει στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου από 140 μέχρι 180 ευρώ. Νομίζω ότι είναι
Στόχος μας εξάλλου είναι να έχουμε υψηλού επίπεδου παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ειδημότες μας με χαμηλό κόστος για να γίνουμε πιο ελκυστικοί, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να ζήσουν στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά μια τετραμελής οικογένεια πληρώνει 30 ευρώ το δίμηνο ανεξάρτητα από το νερό που καταναλώνει. Το ποσό δεν θεωρείται ούτε μικρό ούτε μεγάλο εάν αναλογιστεί κανείς πως μια τετραμελής οικογένεια στις Σέρρες πληρώνει περίπου 40 ευρώ ξοδεύοντας βέβαια πολύ λιγότερα κυβικά νερού. Έκανα μια τοποθέτηση και θέλω αυτό το κομμάτι της μικρής μας συνέντευξης να μην το κόψετε. Έκανα μια τοποθέτηση στο ετήσιο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ και είπα ότι μιλώντας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει αυτό που συμβαίνει σήμερα στο χώρο, το κόστος της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να μας κάνει όλους να προστατεύσουμε ένα ύψιστο φυσικό αγαθό και συνάμα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό. Θα πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί στα χέρια της κοινωνίας η διαχείριση των υδάτινων πόρων και κυρίως του νερού της ίδρυυσης. Γιατί επειδή υπάρχουν οι ΔΕΙΑΙ, η οποία είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν προϊσταμένη αρχή τον Δήμο, έχουμε χαμηλό κόστος όχι μόνο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά αλλά και στους άλλους Δήμους. Εάν απελευθερωθεί και η αγορά του νερού, τότε τα τιμολόγια θα πάνε πολύ ψηλά. Τέλος, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο αγωγού λιμάτων που προχωρά σε δεύτερη φάση και θα εντάξει άλλα 8 χωριά. Έχοντας το έργο της πρώτης φάσης των αγωγών λιμάτων και της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας που εκτελείται και θα παραδοθεί προς χρήση μέσα στους πρώτους μήνες του 2023, και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες μας έκανε επίσημες ανακοινώσεις και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ότι εκτός από αυτή την πρώτη φάση, την οποία έχουμε εκτελέσει πάνω από το 90% του συγκεκριμένου έργου, έρχονται άλλα 5 εκατομμύρια 100.000 ευρώ για την β' φάση, η οποία β' φάση θα βάλει και τα αστικά λίμματα άλλων 8 χωριών, εκτός από τα 4 που ήδη πηγαίνουν στην μονάδα βιολογικής επεξεργασίας. Υποτονική ήταν η κίνηση σήμερα στη λαϊκή αγορά των Σερρών και αυτό γιατί οι καταναλωτές τις προηγούμενες ημέρες με τις αγορές που πραγματοποίησαν για το χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο τραπέζι έχουν ακόμη αποθέματα στα σπίτια τους. Σύμφωνα με τους παραγωγούς και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, το 2023 δεν έχει ξεκινήσει με καλούς ιονούς, καθώς πολλοί δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους με αποτέλεσμα να σκέφτονται να τα παρατήσουν και να αναζητήσουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Πρώτη λαϊκή για το 2023 και η κίνηση που καταγράφηκε σήμερα ήταν άκρος υποτονική, καθώς εκτός από τους καταναλωτές που δεν έδωσαν βροντερό παρόν, καθώς τα ψυγεία αυτή την περίοδο των εορτών είναι γεμάτα, απουσίαζαν και πολλοί παραγωγοί και μικροπολιτές, καθώς και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτή η λαϊκή, ειδικά όταν πέφτει τόσο κοντά με τις γιορτές, δεν έχει κόσμο, πράγμα που σημαίνει πως οι επαγγελματίες δεν θα βγάλουν τα έξοδά τους. Γεμάτα είναι τώρα και το ξέραμε κι εμείς. Κουτσόνι λέει το παζαράκι σήμερα. Την άλλη Τρίτη θα επενδύσουμε. Ναι, έτσι πάει. Ναι. Το ξέρατε δηλαδή ότι σήμερα δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ δεν είχε τις καλές μέρες. Σήμερα θα έχει που έχει φορτωθεί για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Έχουν όλα, είναι γεμάτα. Ναι. Μετά ο κόσμος πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν στα σούπερ μάρκετ πλακώνει ο κόσμος που είναι διπλάσεις και τριπλάσεις τιμές και δεν έρχεται εδώ, τι να πούμε. Ότι δεν λειτουργεί ο τελευταίος όροφος. Τι να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά, τι θέλετε για τους συναδέλφους σας, για τους παραγωγούς, για τη λαϊκή. Ό,τι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς να είμαστε γεροί και να δουλεύουμε, να βγάζουμε παραγωγές και να έρχεται ο κόσμος να ψωνίζει στη λαϊκή. Η λαϊκή είναι ο χώρος, ο κατεξοχήν χώρος και των παραγωγών και των καταναλωτών, χωρίς μεσάζοντες. Εκείνη είναι η ολιουσία. Αυτά που λένε καλάθια νοικοκυριού και τρέχα γύρευε, αυτά είναι... Τα Χριστούγεννα είχαμε περισσότερο κόσμο και την Πρωτοχρονιά. Τώρα είναι λίγο πεσμένα, όπως βλέπετε, αν και είναι λίγο νωρίς.
Είναι όμως και λογικό πάντα μετά την πρωτοχρονιά. Ναι, μετά την πρωτοχρονιά. Τώρα θα βγουν ίσα-ίσα να πάρουν τα βασικά. Τα ζαρζαβατικά θα πάρουν, τις ντομάτες, και αν περισσέψουν λίγα λεφτά θα πάρουν τα βασικά. Επειδή είναι τώρα και έχουμε τα θεοφάνεια, θα πάρουν κανένα δωράκι αν περισσέψουν. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ οικονομικά. Όλος ο κόσμος περνάει μεγάλη κρίση. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιο πολύ δουλειά. Μόνο δουλειά, τίποτα άλλο. Άμα έχει δουλειά, βγαίνουν και τα λεφτά, ε. Έτσι ακριβώς. Αν έχει δουλειά, βγαίνουν και τα λεφτά. Αλλά ο κόσμος έχει μαζευτεί, έχει κουμπωθεί και έχει γύρει στα σούπερ μάρκετ και τη λαγή την έχει ξεχάσει. Πάνε όλοι εκεί, ε. Στα σούπερ μάρκετ, αφού γίνεται και διαφήμιση του. Καλά, άμα δεν έχουν λεφτά, πώς πάνε και εκεί, είναι πιο ακριβά τα πράγματα. Παίρνω ό,τι σαβού υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος, να έχουν ευλογία όλος ο κόσμος και υγεία. Η κίνηση είναι περιορισμένη σήμερα, οι ορτές έχουν περάσει, ο κόσμος έχει ψωνίσει. Εμείς ήρθαμε βέβαια στην Λαϊκή και περιμένουμε να πάρουμε ένα μεροκάματο. Θα δείξει. Τις ευχές του για μια νέα καλή χρονιά έδωσε σε όλους τους Σεραίους αλλά και τους συναδέλφους του ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων Σεραίων, κύριος Πέτρος Νικητάς. Χρόνια πολλά καταρχάς σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Η φετινή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι μελισσοκόμοι ανταγωνιζόμαστε για ό,τι είναι καλύτερο και προσοδοφόρο για μας. Για να προσφέρουμε στον κόσμο αυτό το υπέροχο προϊόν που είναι το μέλι, είναι η γύρι, η πρόπολη, ο βασιλικός βολτός. Προϊόντα τα οποία είναι υπερτροφές. Πρέπει ο κόσμος να τα δοκιμάσει, να μάθει να τα βάλει στη διατροφή του. Εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να γίνουν όσο δυνατόν περισσότερο γνωστά στον κόσμο. Αυξάνονται τα μέλη, σας ασχολείται πιο πολύς κόσμος έτσι με τη μελισσοκομεία? Ναι, τα μέλη σιγά σιγά αυξάνονται βέβαια. Τώρα όσον αφορά οι μελισσοκόμοι, αυτό το διάστημα είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, γιατί είναι πολλά τα έξοδα και πολλοί τα παρατάνουν. Το 2023 δεν έχει ξεκινήσει με καλούς ιόνους για τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, καθώς πολλοί δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους, με αποτέλεσμα να σκέφτονται να τα παρατήσουν και να αναζητήσουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Μετά τον άλλο μήνα, από ό,τι πιστεύω, θα παραδώσουν πολλοί τις άδειες στο τμήμα εμπορίου, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν βγαίνουν δηλαδή. Δεν βγαίνουν. Οι άνθρωποι με τα βιομηχανικά ήδη γονατίσανε πάρα πολύ. Εδώ τώρα οι μανάβηδες γονατίσανε και δεν έρχονται. Εμείς με τα βιομηχανικά ήδη, όλοι οι μικροπολιτές υποφέρουμε, δεν πάμε καλά οικονομικά. Δηλαδή κάθε μήνα ο κόσμος έρχεται, θα ψωνίζει μπουφάν, ζακέτες και κάλτσες και φανελάκια. Δεν γίνεται. Ο κόσμος τώρα πλέον περιοριστήκανε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουν δυσκολίες, κοιτάνε πώς θα επιβιώσουν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να τα επεξεδούμε. Τι να ευχηθούμε για την νέα χρονιά? Να ευχηθούμε υγεία, αγάπη, ευτυχία και πάνω απ' όλα να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, στους δικούς μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ και καιρό το λέω αυτό, ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη λαϊκή αγορά, δεν μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει πλέον. Και ο καθένας τώρα θα κοιτάξει να πάει να δουλέψει κάπου αλλού, γιατί ακούω από τους περισσότερους συναδέλφους ότι θέλουν να πάνε να εργαστούν στα νησιά. Πλέον. Δεν ξέρουμε. Ευελπιστούμε ότι η λαϊκή αγορά θα ανοίξει, θα μπορέσουμε να, μάλλον δεν θα μπορέσουμε όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Άρα αυτό εύχεστε, να έχει κόσμο, να έχει... Με την ελπίδα ζούμε. Αν δεν ζούμε με την ελπίδα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φωτιές άναψε εντός εισαγωγικών το μαγκάλι που μπήκε στο Καπί Σκουτάρεως χθες το μεσημέρι, προκειμένου οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Η παρουσία του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη προκάλεσε την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Καδί, ο οποίος είπε ότι ο Δήμαρχος ήρθε στην εκδήλωση μόνο για φωτογραφία. Ο κ. Καδής έλαβε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μερετούδη και τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ. Παρ' όλα αυτά, οι μόνοι που πέρασαν καλά ήταν οι ηλικιωμένοι του χωριού. Με χορό, κρέας στα κάρβουνα και ποτό, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας πέρασαν ένα όμορφο μεσημέρι στο καπί της τοπικής κοινότητας Κουτάρεως για να υποδεχθούν το νέο έτος. Πρόκειται για το μαγκάλι που ανάβει τις πρώτες ημέρες κάθε νέου έτους, με τους ηλικιωμένους του χωριού να περνούν καλά και να το διασκεδάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μαγκάλι σήμερα που μας εξυπηρέτησαν όλοι και
πρόεδρος του ΚΑΠΗ και ο Δήμαρχος και ο Καδής, ο Γιώργος, όλοι αυτοί, και κάναμε εδώ και φάγαμε όλοι μαζί καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Εμείς είμαστε μεγάλοι, θέλουμε υγεία. Και γλέντια θέλετε. Και γλέντια. Υγεία και γλέντια. Αυτά. Καλή χρονιά σε όλους, όπως εδώ και 12 χρόνια. Ήταν παράδοση του Μαγκιάλη στο ΚΑΠΗ. Μετά τον κορονοϊό είχαν σταματήσει τα πράγματα. Με την εμπειρία των παλαιότερων, του κυρίου Καδί, πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου, παρότρινση, όχι δεν είναι ώρα για παρότρινση, αναβίωσε πάλι αυτό το έθιμο. Έτσι, η δημοτική αρχή, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκάτσιο Ιωάννη, πρόεδρο του ΠΑΚΠΑ, τον δήμαρχο εννοείται. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Στην εκδήλωση παρέστη μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος συνομίλησε με τους ηλικιωμένους του χωριού. Με ένα διάλειμμα 2 ετών, εδώ στο ΚΑΠΗ του Σκουτάριος, έχουμε αυτή την μέρα, την εορταστική, που εδώ στα ΚΑΠΗ ψήνουν και φυσικά εδώ με τους ανθρώπους εδώ της τρίτης ηλικίας, τους συνεργούς ανθρώπους τρίτης ηλικίας, καλωσορίζουμε το νέο έτος. Το νέο έτος που προβλέπεται συναρπαστικό. Μια χρονιά με πολλές προκλήσεις μπροστά μας και για μας και για τους πολίτες. Εδώ σε ένα δυναμικό χωριό, σε ένα ζωντανό χωριό, και ο ΠΑΚΠΑ, γιατί είναι η οργάνωση εδώ όλη του ΠΑΚΠΑ και συνεισφορά του ΠΑΚΠΑ προς το ΚΑΠΗ με την τοπική κοινότητα και με τους συμβούλους που έχουμε εδώ, κάνουμε εθελοντικά αυτή την προσφορά στα ΚΑΠΗ και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να υποδεχτούν τον χρόνο με γευστικά ταξίδια και με φυσικά μυρωδιές πολλές. Η παρουσία του Δημάρχου στην εκδήλωση που στήθηκε στο ΚΑΠΗ προκάλεσε την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Σεραίων με τον πρώην πλέον συνεργάτη του Δημάρχου Γιώργο Καδί να τονίζει ότι ο Δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παραστεί στην εκδήλωση και ότι ήρθε μόνο για φωτογραφίες. Δυστυχώς συμβαίνουν πράγματα που δεν πρέπει να συμβούν. Εμφανίστηκε ο Δήμαρχος για φωτογραφίες. Δεν έπρεπε να εμφανιστεί. Γιατί είναι μια εκδήλωση τοπική. Δεν είναι γραμμένη ούτε στον ΠΑΠΚΑ ούτε πουθενά. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να πει, μας βοήθησε. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τώρα είναι η αρχή της χρονιάς, να μην πω τίποτα περισσότερο, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Χρυσάφης δεν θέλησε να τοποθετηθεί για αυτή τη δήλωση, ζητώντας από τους δημοτικούς του συμβούλους, Δημήτρη Μερετούδη και Γιάννη Γάτσιο, να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αν θα έπρεπε ή όχι ο Δήμαρχος να δώσει το παρόν στην εκδήλωση. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος ανέφερε πως πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνει ο οργανισμός. Όσον αφορά για τη δήλωση του κυρίου Καδί ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ ο Δήμαρχος, αυτό τώρα μόνο αστείο, σαν αστείο μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώτος δημότης ενός Δήμου να μην μπορεί να βρίσκεται σε μια εκδήλωση ενός νομικού προσώπου, το οποίο ανήκει στο Δήμο, ως αστείο μπορώ να το εκλάβω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Την εκδήλωση αυτή ποιος τη διοργανώνει? Η τοπική κοινότητα του Σκουτάριος σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠΚΑ του Δήμου Σερών. Εσείς ήσταν προσκεκλημένοι του ΚΑΠΗ, της τοπικής κοινότητας? Και του ΚΑΠΗ και του Προέδρου του ΚΑΠΗ, του ΟΠΑΠΚΑ και της κοινότητας Σκουτάριος. Και ο Δήμαρχος, φαντάζομαι. Εννοείται, και ο Δήμαρχος. Ο κ. Καδής, ο συνάδελφός σας, είπε νωρίτερα ότι δεν θα έπρεπε να ήταν ο Δήμαρχος εδώ. Εντάξει, καθένας έχει την άποψή του, αλλά αν είναι δυνατόν να μην είναι ο Δήμαρχος σε μια εκδήλωση την οποία την διοργανώνει ο Δήμος Σερών εν μέσω του ΟΠΑΠΚΑ. Σε ρόλο πυροσβέστη, ο πρόεδρος του χωριού Μιχάλης Βαφιάδης έδωσε τη δική του εξήγηση για το συμβάν, τονίζοντας ότι πλέον έχουμε μπει και επίσημα στην προεκλογική περίοδο. Δήλωση ποιος τη διοργανώνει αυτή σήμερα? Ο ΟΠΑΚΠΑ, ο κύριος Γάτσιος, σε συνεργασία με τον κύριο Καδί. Δηλαδή ο κύριος Καδής ήταν εγώ λέω αλήθειες, να ξέρεις κύριε Κωτά. Εγώ πάντα λέω αλήθειες. Πάντα λέω αλήθειες. Με δικιά του και με τον πρόεδρο του Καδί. Τώρα μαθαίνω ότι δεν υπάρχει προεδρείο, είναι τα μέλη του Καδί, ωραία, εντάξει, το στηρίζω. Και εγώ είμαι γνώστης, έτσι. Και εγώ είμαι γνώστης, αλλά δεν πίστευα ότι θα πάρει τέτοια διάσταση, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή εγώ προσωπικά προσπαθώ να κρατάω ισορροπίες και να είμαστε όλοι μαζί. Και αντιδήμαρχοι. Όλοι μαζί, ενωμένοι, τα προβλήματα του χωριού και του τόπου μας είναι εδώ. Δεν χωράει αντιπολίτευση στα χωριά μας. Αυτό το λέω και από την πρώτη ώρα που αναλάβαμε, το λέω και το υποστηρίζω. Πρώτο χωριό. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύον.
Παρ' όλα αυτά, οι ηλικιωμένοι του χωριού δεν ενδιαφέρθηκαν για τις έρηδες που υπήρχαν για τη διοργάνωση του μαγκαλιού, αφού όπως λένε πέρασαν ένα όμορφο μεσημέρι και ευχήθηκαν καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους. Περνάμε πολύ ωραία, έχουμε και πρόεδρο καλό, όλοι είναι καλοί, να είμαστε γεροί, τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά, υγεία και επιτυχία. Θαυμάσια, δόξα τω Θεώ, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Αγάπη, ειρήνη, ημίν. Η πλειονότητα είναι θρακιώτες. Ακούτε και τα τραγούδια, άραγε όλα πάνε καλά. Έχουμε και τον πρόεδρο το δυνατό και είμαστε μια χαρά. Η χρονιά που έρχεται να είναι η καλύτερη από τη φετινή. Περνάμε καλά εδώ. Και γυρούς και γυρί. Περνάμε εδώ ωραία. Περνάμε καλά. Καλή χρονιά και υγεία. Υγεία. Υγεία και αγάπη. Αγάπη, παιδιά. Αγάπη σε όλον τον κόσμο. Αγάπη. Καλή χρονιά και υγεία. Βλέπετε εδώ ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Περνάμε εδώ στο καπίτι σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε. Καλή χρονιά. Έλειψε δύο χρόνια, δεν είχαμε τίποτα, ήμασταν κλεισμένοι. Τώρα ξεφαντώσαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Υγεία, ειρήνη και αγάπη. Έχει δύο χρόνια να γίνει αυτή η εκδήλωση, έτσι. Τώρα όμως από εδώ και πέρα θα γίνεται. Θα γίνεται. Τσιφουράκι ή κρασί, τι πίνετε? Απ' όλα. Απ' όλα. Απ' όλα. Έτσι ο Θεός. Το αντέχουμε. Βεβαίως. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε υγεία και ευτυχία, αγάπη και ομόνια. Και ο Θεός να μας δίνει υγεία, κύριε Κώτα, και ό,τι υποθείτε κι εσείς, να είστε καλά και ωραία περνάμε με τα αυτό και τα πάντα. Εμείς τώρα είμαστε το ΟΓΑ. Έχουμε λίγα χρόνια για να ζήσουμε. Η παροιμία λέει, δούλεψε εσύ μπαμπά, εμείς χρόνια να δουλέψουμε. Και έτσι και αυτό τώρα εμείς θα πίνουμε τελευταία, αύριο μεθαύριο δεν θα είμαστε. Περνάμε καλά. Περνάμε πολύ καλά. Ποδαρικό για τον Πανσεραϊκό αφού κέρδισε τον Απόλλωνα Πόντου. Είναι μαζί μας ο Κώστας Δελής, αθλητικός συντάκτης του Φωνή.gr για να μας πει περισσότερα για τον αγώνα. Κώστα, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή χρονιά. Όντως ποδαρικό με το δεξί για τον Πανσεραϊκό στο 2023 κέρδισε στο Πολύκαστρο του Κιλκής 0-2 τον Απόλλωνα Πόντου. Ήταν μια διαγωνιστική της Super League 2, μια εμφάνιση που δεν ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν αποτελεσματική. Είχε ουσία. Από τη στιγμή που πήρε τους 3 βαθμούς νίκης, πέτυχε άλλα 2 γκολ απέναντι στην ομάδα του Απόλλωνα και δεν δέχτηκε γκολ. Πραγματικά, δηλαδή, ο Πανσεραϊκός στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός, αλλά ευτύχησε να βρει ένα γκολ με τον Χισάμ Κανής μετά την ωραία σέντρα από τον Σάβα Μούργο. Έκανε μια φαλτσαριστή κεφαλιά, ήταν σε διαγώνια θέση. Την έστειλε στα δίχτυα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τροματοφύλακας, ο Σερέος στην καταγωγή, ο Πίτκας. Έτσι έγινε λοιπόν το 0-1. Την επανάληψη από το 65 και μετά που μπήκε ο Αχμέτ Σαΐδ, ο Γκανέζος έχασε 3 σημαντικές ευκαιρίες, ένα τέτα-τέτ, ένα σούτ μέσα στην περιοχή, ένα γκολ που ακυρώθηκε σε διάστημα 4 λεπτών, όπως στη συνέχεια σε μια αντεπίδευση στο 83 ο Σοφιανός έσπασε την μπάλα στο Σαΐδ, αυτός σε κενή εστία σχεδόν έκανε το πλασέ για να κάνει το 0-2 για τον Πανσεραϊκό και καθάρισε το θετικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσεραϊκός έχει τελευταία με τον Παύλο Δερμιτζάκη μόνο θετικά αποτελέσματα, μόνο νίκες. Έκτη νίκη για τον Καβαγιώτη, τεχνικό στον πάγκο της ομάδας. 5 είναι σερή για το πρωτάθλημα. Η μία ήταν για το παιχνίδι κυπέλου. Πάλι κέρδισε τον Απόλλωνα Πόντου με 3-0 στις σέρες πρόσφατα. Τέταρτο διπλό στο πρωτάθλημα για τον Πανσεραϊκό που συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Και να σου πω ότι είχε και βέβαια και φιλάθλους του Πανσεραϊκού, οι οποίοι παρά το γεγονός ήταν και κλεισμένο λόγω των λότας της Κερκίδας στο Πολύκαστρο, εκεί που αγωνίζεται η ομάδα του Απόλλωνα Πόντου, ήταν αρκετοί φίλαθλοι και έξω από το γήπεδο, είχαν μια δίψα για να δουν την ομάδα, με συνθήματα τα ίδια έτσι μπορούσαν την ομάδα να πάρει το διπλό. Τώρα όλα τα λεφτά είναι την Παρασκευή με την αναγέννηση Καρδίτσας εντός έδρας, η Καρδίτσα που κέρδισε τον Ηρακλή σήμερα με ένα 0 της καθυστερήσης, ένα τέρπι κορυφής. Και στη συνέχεια υπάρχει στις 12 του μήνα ξανά επίσκεψη στο Πολύκαστρο για τον επαναληπτικό του κυπέλλου με τον Απόλλωνα Πόντου στο πρώτο μάτσο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει με 3-0. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο με την αποφώνηση του δελτίου μας.
Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο, ουρανός στις Σέρρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς. Στην Δράμα από 2 έως 14 βαθμούς. Στην Καβάλα από 3 έως 14 βαθμούς. Στην Ξάνθη θερμοκρασία από 4 έως 14. Στην Κομωτινή από 5 έως 15 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς. Και στην Ορεστιάδα από 2 έως 11 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.